Okay. How did you do that? How did you do that? Don't know. Last time. Hey, what do you think, Mr. Miyagi, huh? Hey! I think you're not concentrated enough. Okay. How did you do that? How did you do that? Don't know. Last time. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κουφέ του Πλάτωνα. Θα παρακολουθήσω την αναμέτρηση των ομφεδέξεων εναντίον της Λιμόζ. Τα ομφεδέξεων βρίσκονται στο παρκέ με το 0, το 1, το 6, το 10 και το 13. Η Λιμόζ ακόμα παίρνει οδηγίες από τον Πατίστα. Πατίστα σέβρει φέτος ο κουφ. Η Λιμόζ. Έλα ρε κοτς, άντε ρε κοτς, τελείωνε. Τώρα πως κράζει. Λιμόζ! Εντάξει, μπαίνουνε λοιπόν και πρέπει στις Λιμόζ. 1, 4, 7, 3 και 24. Α, ναι, είσαι μια ρόζα αστέρα τριβολής. Ναι, αλλά αστέρα τριβολής δεν φοράει σπάλτιν. Σπάλτιν. Φύγε λοιπόν η αναμέσου φωτογραφία. Είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ. Για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει την πρώτη κατοχή. Από τη μία σίγουρα είναι ο Γαλανόπουλος. Και από την άλλη είναι ο ψύχος. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τη Λιμόζ. Μπραντίτσας με την μπάλα. Ο Βαβιλάς με την μπάλα. Την έχασε. Έκλειψε ο ψύχος. Και τώρα ο Βασιλείου. Έγινε το λάθος, έτσι με έπεσε την μπάλα ο Τίτος. Οι πρώτες φωνές ήρθανε από τον Ευρυπιώτη. Για την άμυνα Χαρακίδας. Μπραντίτσας, ωραία κίνηση, θα πετύχει το καλάθι. 2-0 μπροστά η Λιμόζ. Βανελόπουλος. Τίτος. Δίνει στον Κουτάντο. Ωραία πάσα του Κουτάντου. Έφτασε ο Βανελόπουλος. Δύο όλα. Μέσα ο Βαβιλάς αστόχησε στο lay-up rebound από τον Κανελόπουλο και δίνει στον Βασιλείου που σκατεβάζει. Αυτή είναι στον Κουτάντο. Κρατάει ο Κουτάντος στην μπάλα, δίνει στον Κανελόπουλο. Αλλαγή κατεύθυνσης. Την μπάλα δίκαια από τον Μπραντίτσα έξω. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους ομφιδέξιους. Βασιλείου. Σουτάρει για 2, είναι έστοχος. 4-2 μπροστά η αμφιδέξη. Χαρακίδας. Ρωτάει ο Χαρακίδας
έδωσε τον Δαβιλά. Μπραντίτσας, Γαλανόπουλος. Έγινε το λάθος από τον Γαλανόπουλο. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Βασιλείου και τρέχει στον εμβολιασμό. Έχασε την μπάλα, αλλά ζήτησε από τον Σταματήφιλε. Στην επαναφορά ο Κουτάντος έδωσε στον Κανελόπουλο. Βασιλείου. Ξανά ο Κουτάντος. Σουτάρει για τρεις. Αστόχησε ο Κουτάντος. Δεν είναι από τις κινήσεις του ΑΦΕ. Το πολύ προς τα μέσα κινείται ο Κουτάντος. Άρα στο τρίποντο. Χαρακτήδα στον Μπραντίτσα, ο Μπραντίτσας για τρεις. Έκανε έρμπολο ο Μπραντίτσας. Παλάζει και έξω. Ψύχος. Για τρεις ο Κανελόπουλος. Είναι εύστοχος. 7-2 μπροστά. Η αμφιδέξη. Χαρακίδας. Βαβιλάς. Ξανά ο Χαρακίδας για τρεις. Θέλει να απαντήσει. Αστόχησε. Rebound από τον Ψύχο. Ο Βασιλείου έχασε την μπάλα. Σταματόπουλος μέχρι μέσα. Αστόχησε με το αριστερό. Rebound από τον Ψύχο. Βασιλείου. Τίτος, σουτ για δύο, αστόχησε ο Τίτος, rebound από τον Γαλανόπουλο. Σταματόπουλος, ωραία για τον Δαβιλά. Ωραίο καλάθι από την Λιμόζ, 7-4. Σε απόσταση ενός τρυπόντου, η Λιμουζό. Κουτάντος, αυτό είναι το παιχνίδι του. Να κόβει στην πλάτη της άμυνας. Πήρε την μπάλα και αυτό ήταν το αριστερό. Χαρακίδας. Πήρε σκριν. Έκανε λάθος ο Χαρακίδας, έκλεψε ο Κανελόπουλος. Φάουλ κέρδισε ο Βασιλείου. Σωστό φάουλ για να σταματήσουν τον εμβλυδιασμό. Η Ρόζ. Βασιλείου, Ψύχος, σουτάρει για δύο, αστόχησε ο Ψύχος. Το rebound ο Κουτάντος, αστόχησε. Rebound από τον Χαρακίδα. Λάθος πάσα ο Χαρακίδας, έκλεψε ο Κουτάντος. Βασιλείου, αστόχησε το λέει από Κουτάντος, κερδίζει το φάουλ από τον Χαρακίδα. Είναι δύο βολές. Ο Χαρακίδας μπερδεύτηκε με τον Βασιλείου, του έδωσε την μπάλα. Και ο Κουτάντος την έκλεψε, δεν θυμάμαι. Μπορεί και ο Κουτάντος. Μία στις δύο. 14 το σκορ, Σταματόπουλος, Μπραντίτσας, ξανά ο Σταματόπουλος και ξανά ο Μπραντίτσας. Χαρακίδας πέρασε τον Τίτο, σουτάρει από μέση απόσταση, δεν το έβαλε, rebound ο Κουτάντος. Ψύχος. Βασιλείου. Κρατάει ο Βασιλείου, Τίτος. Δίνει στον Ψύχο, Κανελόπουλος για δύο, αστόχησε, rebound από τον Γαλανόπουλο. Σταματόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Τίτο και έχουμε αλλαγή.
Μπήκε ο Φοξενίδης με το 99, μπήκε ο Τίτος με το 13. Από την άλλη μπήκε ο Χαρακίδας με το 4. Μπήκε το 16. Ο Φιλντίσης. Φιλντίσης. Ο οποίος κέρδισε και το φάουλ και το στάδιο βολές. Έστω το ζευγάρι τον Φιλντίση, 16 το σκορ. Ο Τάντος, Κανελόπουλος, Βασιλείου, για τρεις ανενόχλητος, αστόχησε το rebound, το πήρε ο Κανελόπουλος και πετυχαίνει το καλάθι, 12-16. Έγινε το λάθος. Έχουμε αλλαγή. Το νούμερο 7 μπαίνει. Παιδιά, το όνομά του. Εδώ τον βγάζουν και βίντεο οι φίλοι του. Παιδιά, μπορείτε να μου πείτε το όνομά του, το παιδί δεν το ξέρω. Πήγε λοιπόν με το νούμερο 7 ο Τσονάκης. Ξενίδης. Βασιλείου για 3. Αστόχησε. Rebound από τον Φιλντίση. Σταματόπουλος. Έδωσε στον Φιλντίση. Ο Φιλντίσης για 3. Κακό σουτ. Φάουλ. Φάουλ από τον Κουτάντο. Πάμε! 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 Τελικά περιμένουμε τσέπα, τσέτα. Διακόπτουμε, επιστρέψε λίγο. Επιστρέψαμε. Υπάρχουν αλλαγές. Φιλντίσης για 3. Αστόχησε. Η μπάλα ζήτησε από τον Μπραντζίτσα έξω. Βασιλείου. Ξενίδης. Δεν είναι στον Τσονάκη. Τσονάκη στον Κουτάντο. Βασιλείου. Κέρδισε το φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγή, βγαίνει ο Κανελόπουλος με το 0, μπήκε το 13 ο Τίτος. Ξενίδης για 3 σουτάρι, αστόχησε, rebound από τον Φιλντίση. Δίνει στον Μπρατζίτσα, ο Μπρατζίτσας ύψωσε για τον Δαβιλά, αστοχή ο Δαβιλάς, 12-8. Πάλι φωνάζει ο Μπρατζίτσας, ο Πατίστας. Τίτος. Τσονάκης, έχει πολύ χώρο μπροστά του, αστόχησε, αστόχησε και με δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Παρακαλώ, δεν πρόλαβε.
Στην πρώτη φάση. Βασιλείου για τρεις. Είναι έστοχος 15-8. Πάλο Αφουτσενίδης στον Δαβιλά. Σταματόπουλος. Δαβιλάς μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Καλή Νικολέκη. Αστόχησε στη βολή ο Δαβιλάς. Γύρα το να αστόχεται. Ας κάσω το πιο κρύο. Βήματα από τον Κουτάντο. Είναι δίπλα μου ο Νίκος Ρωσιώτης. Προηγουμένως πήρε την νίκη. Πήρε την νίκη απέναντι στους Τρούμπλους. Σχετικά εύκολα. Ο Δαβιλάς με την μπάλα, να φανταστώ πως θα κάνεις κάουτινγκ, έτσι. Ναι, ναι, αργούμε. Μην να παίζουμε με τους αμφιδέξιους. Θα κάνω ένα τελευταίο αγώνα σκύνο λοιπόν. Βλέπω λίγο να κάνω μια πρόσωπα από δύο. Καλά κάνεις. Έβαλε λοιπόν το καλό Δαβιλάς. Μείωσε στους τρεις, 15-12. Κουτάντος, Τίτος. Έκανε λάθος ο Τίτος, έκλεψε ο Σταματόπουλος. Και ο Δαβιλάς τρέχει στον εμβιδιασμό. Πετυχαίνει το καλάθι, 15-14. Σχεδόν όλος ο χρόνος ανήκει στους αμφιδέξιους. Τίτος, δεν είναι στον Αφουξενίδη. Αφουξενίδη στον Κουτάντο, έφτασε ο Κουτάντος με το αριστερό χέρι, 17-14. Καλανόπουλος έχασε την μπάλα. Βασιλείου στο lay up, αστοχή, Αφουξενίδη το έβαλε στη λύση του χρόνου. 19-14. Να δούμε το Instagram play. Το μέτρησε. Δεν ξέρω αν το μέτρησανε. Το μέτρησαν. 19-14 λοιπόν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο. 99-10, 0-1 και 7 για τους αμφιδέξιους. 9-1, 16, 24 και 7 για την Λιμός. Τσονάκης με την μπάλα, δίνει στον Βασιλείου. Ξανά ο Τσονάκης, παίρνει την πάσα, ποστάρει, κερδίζει το φάουλ από τον Γαλανόπουλο. 2 βολές. Εντάξει, πρώτη βολή. Τρέμει. Τρέμουν τα χέρια. Μέσα η δεύτερη. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος του Ηλία Τσονάκη στο μπασκετάκι με το νούμερο 7. Yeah. 20-14. Επιθετικό φάουλ. Ο Φιλντήσης. Δεν το πρόσεξα, είναι αλήθεια το εγώ. Δεν επιτρέπεται να πάρει. Και όχι, δεν είναι, δεν το είδα, δεν είναι τόσο ψέματα. Βασιλείου.
Αφού ξενίδεις. Καμελόπουλος με την μπάλα, σουτάρει για δύο, εστοχή από το ύψος των βολών. 22-14. Μαδηλάς, φιλντήσεις για τρεις. Συνήθως εστοχή, δεν καταφέρα αυτή τη φορά. Έδωσε στον Γαλανόπουλο, Σταματόπουλος επίσης για τρεις. Το έβαλε αυτός. 22-17. Βασιλείου, σουτάρει τελικά για τρεις. Αστόχησε. Το πήρε το rebound ο Αφουξενίδης, αλλά του κλέβει την μπάλα ο Σταματόπουλος. Πάει μόνος ο Σταματόπουλος. Αστόχησε, αλλά κέρδισε φάουλ από τον ψύχο. Δύο βολές. Έξω πρώτη βολή Σταματόπουλου. Το βλέπω τον Μπατίστα σήμερα να θέσει με κεφαλικό. Μιας δύο βολές. Δίκαιο ψύχος. Με το 1. Δίκαιο Κουτάντος. Με το 6. Ξενίδης. Κουτάντος. Διορίζει, αστόχησε, rebound από τον Σταματόπουλο. Ωραία πάσα για τον Φιλντήση, αστόχησε ο Φιλντήσης. Φάουλ από τον Κανελόπουλο το φάουλ. Time out έχουμε, θα επιστροφήσω λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν. 8 λεπτά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Φιλντήσης για 3, το έβαλε. 22-21. 0-6-99. Μουράτο ήταν αυτό, αυτό ήταν Μουράτο. 10 και 7 για τον Μουτέξιους. Τι έλεγα, δεν ξέρω έλεγα. 7-99, 6, 10 και 0, ναι. Ο Βασιλείου πέρασε τον αντιπαλό του, κέρδισε το φάουλ. Στα δύο βολές. Για τη Λιμόζη είναι το 1, το 7, το 9, το 24 και το 16. Μέσα η πρώτη βολή του Βασιλείου, 23-21. Έξω η δεύτερη. Κάτι μπήκε νωρίτερα να διεκδικήσει το rebound. Νομίζω ο Αφουξενίδης ήταν. Γι' αυτό και η κατοχή πέρασε αυτόματα στην Λιμόζ. Σταματόπουλος. Καβιλάς. Φιλντήσης ξανά για τρεις. Αστόχησε αυτή τη φορά. Rebound του Αφουξενίδης. Έδωσε στον Κουτάντο. Κουτάντος μέχρι μέσα θα πετύχει καλά δίκαιο φάουλ. 25-21 και νιώσει πληρωματική βολή. Στη Μούρη τρίποντο. Έμεσο τρίποντο 26-21. Σταματόπουλος. Έγινε αλλαγή στο screen. Παβιλάς δίνει στον Παυλίδη που σουτάρει για τρεις. Αστόχησε ο Παυλίδης, rebound ο Κουτάντος. Βασιλείου, Αφουξενίδης. Τσονάκης, Κανελόπουλος. Έκανε το λάθος ο Κανελόπουλος, έκλεψε ο Φιλντήσης και τώρα ο Δαβιλάς αφήνει τον Σταματόπουλο, πετυχαίνει καλά και φάουλ. 26-23. Μπορεί να μην υπήρχε φάουλ.
Μπορεί. Προσπάθησε να τραβηχτεί μάλλον και αθελά το σύστημα τον βρήκε. Αυτό ήθελα να πω τώρα, αυτό που είπε ο Βασίλη, ότι τώρα το έδωσε, δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεσαι. Έμεσο τρίποντο λοιπόν του Σωματόπουλο, 26-24. Έκανε το λάθος ο Βασιλείου, έκλεψε ο Παυλίδης. Έστωση και ισοφαρίζει το μάτς, 26 όλα. Βασιλείου και άρχισε το φάουλ από τον Παυλίδη. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά η Λιμουζό. Οπότε είναι δύο βολές. Μέσα πρώτη βολή, 27-26. Το medium το σιωτσάκι δεν φίλε κάτι. Δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Στο συγκάμενο σπάς. 2 στις 2, 28-26. Συνδύσεις. Πέρασε τον αντίπαλό του. Δίνει στον Σταματόπουλο. Βαβιλάς. Μέχρι μέσα από Βαβιλάς. Ακόμα μία έστωση. Προσωπική ενέργεια. 28 όλα. Ξενίδης, Κουτάντος, έστωσε ο Κουτάντος, 30-28. Ωραία συνεργασία μεταξύ αφού Ξενίδη και Κουτάντου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς που παίζετε εκεί στην ΑΕΣΚΑ και την ΒΚ Εθνική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Προτίμησα να κάνω αυτό εγώ. Για τρεις ο Φιλτίσης αστόχησε rebound από τον Άφου Ξενίδη. Ο Ξενίδης κλείστηκε από δύο παίκτες, έδωσε τελικά στον Βασιλείου. Ο Βασιλείου κέρδισε φάουλ από τον Σταματόπουλο. Έχει πάει πάρα πολύ σκότς λιμός. 30 πόντους σε 15 λεπτά. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Για λιμός, αυτοί δεν τρώνε φέτος, για μένα στους 55 παίζουνε. Έστω το ζευγάρι του Βασιλείου, 32-28. Δεν πάει να περάσει λιμός μπροστά με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Να παίζουν στο παλί αϊκά. Σταματόπουλος κάτω το καλάθι. Θα εστωσίσει. 32-30 και ο Βασιλείου φωνάζει στους υπέχτες του. Του Κάντος. Πάει μέχρι μέσα ο Κουτάντος. Αστόχησε αυτή τη φορά και κάνει και φάουλ στον Σταματόπουλο και δίνει βολές. Νικόλα, ποιο θέλει να πάμε και εδώ. Αυτή απάντησε. Απίσε και πρέπει να πάρει τα πλούνια να δει. Ας το έχεις τη δεύτερη βολή ο Σταματόπουλος. Πήρε το rebound το Παυλίδης. Η ευκαιρία τους για να περάσουν μπροστά τώρα. Νίκολης και το ανέφερες. Βαβιλάς για δύο. Ας το έχεις ευθετικό rebound ο ίδιος, αλλά η μπάλα βγήκε έξω. Πάλι δεν περάσανε μπροστά. Ο ψύχος μπαίνει με το ένα, βγαίνει ο Κουτάντος. Και τώρα βγαίνει ο Κουτάντος γιατί έχει φάουλ, ρε φίλε. Ο Ηλίας δεν είχε κάνει φάουλ. Πού να κάνει φάουλ.
Τι το σταμάτησε πλάι εδώ στον ψυχο. Πόδι από τον Σταματόπουλο. Έγινε αλλαγή, πέντε ο Χαρακίδας με το 4, δίνει το 9. Για 3, αστόχησε ο Βασιλείου, rebound από τον Σταματόπουλο. Παυλίδης εκεί λοιπόν. Κυμπήσεις για 3, πανηγυρίζει ήδη ο Παφίστας. Πέρασε για πρώτη φορά λοιπόν μπροστά η Λιμόζ. 32-34. Ξενίδης Τίτος θέλει να απαντήσει. Αστόχησε επιθετικό rebound ο Τσονάκης. Έκανε λάθος ο Τσονάκης. Έκλεψε ο Γαλανόπουλος. Πάει στο lay-up. Αστόχησε Σταματόπουλος. Επισέλνει το καλάθι. 32-36. Time out από τους αμφιδέξιους. Επιστροφήσω λίγο. Δεν ξέρουν εκεί, δεν ξέρουν. Επιστρέψαμε λοιπόν. 3-20 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το τσιμιδέξεις είναι το 1, το 10, το 13, το 99 και το 7. Απ' την άλλη 4, 24, 1, 16 και 7. Αφού Ξενίδης περνάει τον Φιλτίση, πάει ανάποδα. Από το καλάθι ανάποδο λέει, 34-36. Ωραία προσωπική ενέργεια από τον Φάρια Φιλτίση. Όχι. Ας το χάθω ρε. Καρακίδας, Φιλτίση. Για δύο θα εστοχίσει ο Δαβιλάς. 34-38. Ωραία φάση από τη Λιμόν. Γύρισε καλά η μπαλά. Βασιλείου. Κουτάρι για τρεις. Αστόχησε rebound από τον Δαβιλά. Λες να ξεκινήσει το χτίσιμο. Για να δούμε ο Χαρακίδας για 3 είναι 2. 2, 34, 40. Και τώρα είναι οι αμφιδέξοι αυτοί που κυνηγάνε. Να μαζέψουμε τη διαφορά. Είπαμε για την κακή άνευση. Μόνο πούμε γιατί είναι επίθεσή του όμως, έτσι, 40 πόντους. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Και τώρα ο Πάρης ο Αυξελίδης. Με τρίποντο μειώνει στις 3, 37, 40. Ανάσα, ανάσα, ναι. Το κάνει σε κάθε μάτς. Θα το χαμηλώσουμε. Κλείστο, κλείστο, δεν έχω πρόβλημα. Μα κάτσε μαζί μου, δεν έχω πρόβλημα. Για 3 ο Φιλτίσης απαντάει. 37-43. Πήρανε μπροστά τώρα και οι δύο ομάδες. Αλλά αυτοί που έχουν πατήσει περισσότερο τον γκάζι είναι η Λιμουζό. Βασιλείου. Κέρδισε το φάουλ από τον Σταματόπουλο. Το φάουλ, εγώ και λόγω. Βγαίνει ο Τσονάκης με το 7, μπαίνει το 0 ο Κανελόπουλος. Γιατί παίρνουμε γυάλι, γιατί παίρνουμε πλαστικά γυαλιά να βλέπουμε. Μια μάσκα να φορέσει, γιατί όπως φοράει ο χώρος γράφει. Ε, 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 Εγώ ξέρω τι είπα ένας παίρνεις του από τον Βασιλείου. Το βάλανε ολόποδα. Στο λέει από τον Βαβιλάς. 38-45 ναι. Αστόχησε στο λέει από ο Κανελόπουλος. Δεν ήταν σωστή επίθεση αυτή των αμφιδέξιων. Σταματόπουλος. Χαρακίδας αυτή τη φορά δεν πατάει, αλλά αστόχησε rebound ο Αφουξενίδης. Κρατάει ο Αφουξενίδης, πέρασε και το Γαλανόπουλο. Ωραίο.
Ωραίο καλάθι από τον Πάρη Αφουξενίδη. Πολύ ωραία ενέργεια. 40-35 και 45 και μία συμπληρωματική βολή για τον Πάρη Αφουξενίδη. Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο έχει γίνει όλο αυτό? Πού έγινε το φάουλ, μετράει, που έγινε, μετράει για το καλάθι. Α, για το αν μετράει, όχι. Το καλάθι μετράει. Το μετράει, ναι, όμως το καλάθι. Αυτό είναι το θέμα. Το στήριξε σε ποιον είναι άλλο πριν ξεκινήσει, τέλος πάντων, δεν πρέπει. Τι να λύσεις άσχημα. Ε, ναι, θα φάμε. Διάλεξε του Λατζίδη και εσύ να πάμε. Στο πρόβλημα, πες εκεί ήμουν, πάμε, δεν μάθαμε. Το πρόβλημα ήταν αν μετρούσε το καλάθι του Αφουξενίδη ή όχι. Μέτρησε τελικά το καλάθι. Εφτά είναι. Άλλαξε. Εφτά ήταν, πάντα. Όχι. Προπολεμικά ήταν με 6 και 5, γιατί λέει όπι. Εντάξει. Εγώ για 7 ήξερα. Έμεσα τρίποτα λοιπόν τον Αφουξενίδη. 41-45 το σκορ. Για να δείξει, δεν έχουν φάουλ να δώσουμε. Βαβιλάς. Έδωσε στον Φιλτίση, ο Φιλτίσης έβγαλε την μπάλα έξω με το πόδι του. 5 δευτερόλεπτα για τους αμφιδέξιους. Έχουμε αλλαγή, βγαίνει ο Φιλτίσης. Μπαίνει ο Μπραντίτσας. Αφουξενίδης στον ψύχο, ο ψύχος των Βασιλείου. Βασιλείου σούταρε, αστόχησε. Τέλος πρώτο ημιχρόνου με το ριμπάν του Σαματόπουλου. 41-45, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί λιμόζι είναι το 1, το 4, το 7, το 9 και το 24. Για τους αμφιδέξιους 0, 1, 6, 10 και 13. Βαβιλάς από τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλο στον δεξί διάδρομο, σταμάτησε πλάι εδώ σε ξανά στον Βαβιλά. Βαβιλάς μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ. Σωστά δύο βολές. Μέσα η δεύτερη, 41-47. Ο Τάντος αφήνει στον Βασιλείου και τώρα ο ψύχος. Κρίστος κλείστηκε, έκανε το λάθος, έκλεψε ο Χαρακτήδας, έβαλε το χέρι του ο Κανελόπουλος και δεν πήρε την μπάλα ο Παυλίδης. Βαβιλάς. Για την μπάλα τον Κανελόπουλο. Έγινε αλλαγή στο σκρίνι, σουτάρει για δύο. Βαβιλάς αστόχησε, ο Κανελόπουλος πήρε το αμυντικό rebound. Βασιλείου άφησε στον Κουτάντο. Κουτάντος πετάει την μπάλα και στοχή. 43-47. Αυτό έκανε, την πέταξε, δεν την άφησε κάπως. Την πέταξε και με τα δύο. Χαρακτήδας πέρασε τον αντίπαλό του, άφησε τον Σταματόπουλο. Παυλίδης για τρεις αστόχησε, θετικό rebound ο Γαλανόπουλος.
ξανά ο Παυλίδης στον Φιλντίσι. Παυλίδης. Αστόχος ο Παυλίδης. Ριμπάουντ το Κανελόπουλος, δεν ήταν ο Φιλντίσι, ο Παυλάς. Κουτάντος, φάουλ ο Χαρακίδας. Μοσελίου με την μπάλα. Διαλέγει τον δεξί διάδρομο, σταματάει τριπλά στον Κουτάντο. Τίτος για τρεις. Αστόχησε ο Τίτος. Rebound από τον Σταματόπουλο. Δεν είναι τον Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλος πάει μέχρι μέσα. Εύστοχη στο lay-up. 43-49. Δίνει στον Ψύχο, υπάρχει ένα μέση μάτσο με τον Ψύχο και τον Δαβιλά, στόχησε ο Ψύχος, το rebound το πήρε ο Δαβιλάς. Δίνει στον Σταματόπουλο, Σταματόπουλος το στόχησε, rebound από τον Βασιλείου το rebound. Κανελόπουλος αστόχησε στο lay-up. Στο rebound και καλάθια από τον Κουτάντο. 45-49. Πάμε να φάμε μετά. Για τρεις σουτάρι και στο σύνολο να μιλάς. 45-52. Πάντως τον Κανελόπουλο, Κανελόπουλος ένα φλότερ. Αστόχησε, αστόχησε και ο Κουτάντος. Κανελόπουλος για τρεις. Αστόχησε το rebound από τον Χαρακίδα. Έστωση ο Σταματόπουλος, 45-54, η διαφορά σε 9 πόντους για πρώτη φορά υπέρ της Λιμόν. Κουτάντος, αστόχησε στο σουτ, rebound από τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος δίνει στον Παυλίδη. Δαβιλάς για 3, είναι έστωχος ο Δαβιλάς. 45-57, time out. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψω μετά το time out. Ίδια πεντάδα για τους ομιδέξιους. Και για την Λιμόν είναι η ίδια πεντάδα. 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καμελόπουλος. Κουτάντος. Πέτυχε ένα καλό κεφάλαιο Κουτάντος. 47-57 και μια συμπληρωματική βολή. Μπράβο, Μπρέι! Τρία πάλι το 24, μέσα και η βολή 48-57 με το έμεσο τρίποντο του Γρηγόρη Κουτάντου. Σταματόπουλος. Ο Βαβιλάς ξανά στον Σταματόπουλο. Πάει πάνε λίγο σε χαλαρό ίσως ο Γαλανόπουλος με τον Βασιλείου. Παρακείδα στον Βαβιλά.
Βαβιλά στο δεξί layup. Θα καταφέρει να εστοχίσει στο rebound. Το πήρε ο Γαλανόπουλος. Δίνει στον Παυλίδη. Βαβιλά στο layup. Αυτή τη φορά θα πετύχει goal foul. 48-59. Καλή αλλαγή, διπλή αλλαγή. Το 99 και το 7 μπαίνουν. Και το 1 και το 33. Στην άλλη μπήκε το 3. Ο Μπραντίτσας βγήκε το 24 Σταματόπουλος. Έμεσο τρίποντο στους 12 διαφορά. 48-60. Για Χρήστο Βασιλείου είναι έστοχος. 51-60. Πολύ ωραίο το μάτς, υψηλό σκορ. Χαρακίδας. Μπραντίτσας προσποιείται, κάνει βήματα. Έχουμε αλλαγή. Βγαίνει ο Γαλανόπουλος. Όχι, βγήκε ο Παυλίδης τελικά με το 9. Μπήκε το 16 ο Φελντήσης. Γαλανόπουλος. Κοστάρει ο Τσονάκης. Αστόχησε το rebound από τον Φιλντήσι. Την έσω Βασιλείου, την έσω στον Βασιλείου. Τσονάκης στον Βασιλείου, το λάθος ποιος το έκανε όμως. Νομίζω ο Φιλντήσις έκανε τη λάθος πάσα και έκλεισε ο Βασιλείου. Σουφτάρει για δύο, αστόχησε. Φάουλ ο Τσονάκης στον Μπραντίτσα. Ακόμη ένα φάουλ ο Βασιλείου στον Γαλανόπουλο. Δύο βολές. Έξω πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη βολή, 51-61. Καμελόπουλος. Δύσκολη ενέργεια, δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Το rebound, το πρέο, ο Βαβιλάς. Ο Χαρακίδας στον ευνηδιασμό. Πετυχαίνει το καλάθι. 51-63. Βασιλείου, Τσονάκης. Ο Τσονάκης κλείστηκε, σούταρε. Δεν κατάφερε να εστοχίσει ο Ηλίας Τσονάκης. Ο ίδιος πήρε όμως το θετικό rebound του στον Βασιλείου. Βασιλείου στο layup δεν καταφέρε να εστοχίσει. Ακόμα ένα rebound τον Τσονάκη. Αφουξενίδης για τρεις. Αστόχησε. Η μπάλα βγήκε από τον Βασιλείου. Δυο μισή λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Βαβιλάς ακόμα ένα δεξί λέει απέστοχο.
51-65 διαφορά ανεβαίνει 14 πόντους. Ο Κουτάτος στον Φιλντίση. Φιλντίσης δεν κατάφερε να βρει τον Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλος θα βγάλει την μπάλα έξω. Βασιλείου πέρασε τον Μπραντίτσα και έρισε φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τον Λιμόζ. Τον Νάκης κατά το καλάθι. Θα πετύχει το καλάθι. 53-65. Μαβιλάς, Χαρακίδας, Μπραντίτσας. Ωραία κίνηση, αστόχησε το rebound του Τσονάκη. Κουτάντος, Κανελόπουλος. Βασιλείου τώρα ψάχνει την πάσα, τελικά πήγε σε προσωπική ενέργεια και έρισε το φάουλ από τον Μπραντίτσα το φάουλ. Δύο στις δύο από τον Βασιλείου. Στις 10 διαφορά, 55-65. Δαβιλάς για τρεις. Ασταμάτητος σήμερα ο Δαβιλάς. 55-68. Κανελόπουλος, κεντρικός διάδρομος και έρισε φάουλ. Ο Χαρακίδας έκανε το φάουλ. Έτσι έπρεπε το βάλει του Κανελόπουλου. Από τον Γαλανόπουλο. Βαβιλάς πιέζεται, δίνει στον Γαλανόπουλο. Μόνος του ο Μπραντίτσας. Βαβιλάς με τον αφουξενίζει. Ωραία τρίπλα, σου για τρεις. Φάουλ. Από τον Κουτάντο. Thank you.
Τώρα σαν και η δεύτερη. Έξω η δεύτερη μπάλα δίκαια από τον Βαβιλά. Παίρνει την μπάλα ο Τσίχος, ξανά στον Αφουξενίδη, 3 δευτερόλεπτα. Αφουξενίδης πετάει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. Χωρίς κόλ στο 55-70, επιστροφή σε λίγο. Διάρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Το τσομιδέξιος είναι το 10, το 99, το 0, το 7 και το 1. Από την άλλη το 3, το 7, το 1, το 16 και το 24. Βασιλείου, σε μια προσωπική ενέργεια, θα πετύχει το καλάθι. 57-70. Σιγά, φιλντήσεις για 3, είναι εύστοχος. 57-73. Στους 16 διαφορά. Κάτι που η αλήθεια είναι πως δεν το περιμέναμε. Στο πρώτο γύρο οι Αμφιδέξοι είχαν κερδίσει πολύ δύσκολα τη Λιμπός. Τώρα η Λιμπός κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Βασιλείου Κανελόπουλος για 3. Αστόχησε. Η μπάλα δίκαια τον αφιξονίζει. Κλείστηκε από δύο παίχτες. Φτιάχνει την πάσα έδωσε τον Γαλανόπουλο. Σταματόπουλος. Τελείωσε η επίθεση. Καλή άμυνα από τους Αμφιδέξιους. Πρέπει να καλύψουν μια διαφορά 16 πόντων. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σε λιγότερο από 9 λεπτά. Βασιλείου. Σουτάρει για 3. Δεν θα καταφέρει να ευθυνθήσει. Rebound of Indices. Δραζίτσας all the way, έδωσε στον Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλος έχασε προσωρινά από τον Βασιλείου. Η κατοχή παραμένει στη Λιμόζ. Φιλντήσεις, Δραζίτσας από τις 45 για 3, είναι εύστοχος. 57-76. Σελίδης δεν κατάφερνε να ευστοχίσει. Θα σου δύο βολές. Μέσα πρώτη βολή του Αφουξενίδη, 58-76. Μέσα και η δεύτερη, 60-76. Έκανε λίγο βιαστική επαναφορά ο Σταματόπουλος. Δεν πρόσφυγε αλήθεια που ήταν. Μας έχει βγάλει όμως τις πάσεις ο Σταματόπουλος. Ένα τραβηγμένο σούτ τον Φιντήσι, το έβαλε. Δύσκολο τρίποντο, 59-79.
ο Ξενίδης. Ψύχος Βασιλείου προσποιήθηκε. Έχασε την μπάλα προσωρινά όμως, καθώς κράτησε και το σι ο Κανελόπουλος που στάρει για δύο. Δεν θα καταφέρει να εστοχίσει. Rebound ο Σαματόπουλος, αυτή τη φορά έκανε ωραία πάσα. Βήματα. Όχι. Διέκοψε τη φάση ο διαιτητής, μετράει το καλάθι. Θα έχουμε νεύρα με τον Κανελόπουλο και τον Φιλντήσι. Αποβολή. Σε Κανελόπουλο και Φιλντήσι. Τι έχεις κάνει, ήσουν πιο μέσα, δεν είχες βγει έξω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Τελικά δεν μετράει το lay-up του Μπραντίτσα, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος έκανε το lay-up. Διέκοψε τη φάση εδώ πριν γίνει το lay-up. Το θέμα είναι ότι αποβλήθηκε ο Φιλντήσις με τον με τον Κανελόπουλο. Λόγω κάποιας αψιμαχίας κάπου διαφώνησαν. Βαβιλάς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. 59-81. Τίτος Τσονάκης. Αστόχησε ο Τσονάκης. Rebound τον Γαλανόπουλο. Αστόχησε για δύο Χαρακίδας. Rebound από τον Αφοξενίδη. Αφοξενίδη στον Τίτο. Ξενίδης και πάλι, ωραία πάσα, εύστοχή ο Τίτος, 61-81. Σταματόπουλος, Χαρακίδας, στη γωνία ο Μπραντίτσας, ωραία πάσα, εύστοχή ο Χαρακίδας, πολύ όμορφη φάση. 61-83. Τσομάκης. Για τρεις ο Βασιλείου αστόχησε. Rebound από τον Ναβιλά. Την προσοχή μου βάλει σήμερα από τον Αβδηλά, μην το ματιάσουμε και τον άνθρωπο. Στον μάτι αυτό και έχασε την μπάλα, έκλεψε ο ψύχος. Τίτος στον Αφουξενίδη. Στον Άκης. Τίτος για τρεις. Αστόχησε, μπάλα κόλλησε στην Στεφάνη. Δεν έφτασε ο Γαλανόπουλος, δεν είχε ανάσεις. Με δεύτερη προσπάθεια για να δούμε. Α, τα κατάφερε. Την κατέβασε, ωραία. Πόδι από τον Αφοξενίδη. Σωματόπουλος. Πολύ ωραία η
προσποίηση του Σταματόπουλου και έδεσε το φάουλ. Θέλει απελπισμένα να δώσει μια ασίστ. Έδωσε στον Μπραντίτσα, σουτάρει για τρεις, αστόχησε. Rebound από τον Τίτο, 4,5 λεπτά για το τέλος. Αστόχησε ο Βασιλείου κατά το καλάθι, επιθετικό rebound πήρε ο Αφιξενίδης. Ξανά ο Βασιλείου. Έχασε την μπάλα, έκανε το λάθος. Σταματόπουλος, Γαλανόπουλος, Βαβιλάς, Βαβιλάς, περάσε με χαρακίδα. Δεν μετράει το σουτ του Χαρακίδα, έχει τελειώσει η επίθεση. Ξενίδης για τρεις, αστόχησε rebound από τον Χαρακίδα. Δίκαιο ο Τίτος, δίκαιο ο Κουτάντος. Ωραία πάσα του Βαβιλά, Γαλανόπουλος αστόχησε. Το rebound το πήρε από Ξενίδης, κατεβάζει και την μπάλα. Υπάρχει ευνηδιασμός 3-2. Βασιλείου, ωραία κίνηση, δεν θα αστοχίσει όμως. Το rebound το πήρε ο Γαλανόπουλος. Σταματόπουλος, Χαρακίδας. Ωραία πάσα του Χαρακίδα. Σουτάρει για τρεις, έκανε airball. Rebound από τον Σονάκη. Ψύχος. Βασιλείου στον Αφιξενίδη. Ψύχος, δεν μετράει το σουτ. Τελείωσε η επίθεση των αμφιδέξιων. Βαβιλάς για τρεις στάρι. Αστόχησε. Rebound από τον Τσονάκη. Και πάντως Βασιλείου. Αστόχησε ο Αβυσενίδης. Rebound ο Σταματόπουλος. Και στο φάλο του Τσονάκη. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Χαρακίδας κερδίζει φάουλα τον Αφιξενίδη. Έχουμε αλλαγή. Παίρνει ο Παυλίδης με το 9. Βγαίνει ο Βαβιλάς, καταφύγει ο χερκόμενος. Έκανε τρομερή εμφάνιση σήμερα. Χαρακίδας. Δίνει στον Μπραντίτσα. Τελειώνει επίθεση ο Μπραντίτσα, σουτάρει για τρεις. Αστόχησε το rebound, το πήρε ο Παυλίδης. Το μικρό του Χαρακίδα. Γαλανόπουλος και το καλάθι, θα πετύχει το καλάθι. 61-85. Θα το πω μετά. Ξενίδης. Κουτάντος. Ασίστ από τον Τσονάκη. 63-85. Μπραντίτσας. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό.
Περιοχή του Χαρακίδα. Σουτάρει για τρεις. Ο Μπραντίτσα θα στόχισε. Rebound του Βασιλείου. Μέχρι μέσα Βασιλείου. Αστόχισε. Το rebound το πήρα από Ξενιδή. Αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι Βασιλείου. 65-85. Σταματόπουλος. Δεν θα κάνουν λοιπόν επίθεση οι παίκτες της Λιμός. 65-85 το τελικό σκορ. Πήρανε μπροστά λίγο μετά τα μέσα του δευτέρου 10 λεπτού η Λιμουζό και πήρανε μια εύκολη νίκη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό σας βράδυ.